μελέτη για την κατασκευή ταρτάν στο γήπεδο Σαπών έδωσε ο Δήμαρχος Μαρονίας Σαπών Ντίνος Χαριτόπουλος στον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστο Μέτιο, μετά και την υπόσχεση του κυρίου Αυγενάκη κατά την επίσκεψή του στον Δήμο Σαπών. Παράλληλα, ο κύριος Χαριτόπουλος αναφέρθηκε στις υπόλοιπες αποφάσεις που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή. Σημαντική σπουδαιότητα ήταν η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής χθες Δευτέρα στο Δήμο Μαρονιά Σαπών. Συζητήθηκαν αρκετά θέματα, αλλά ανάμεσα σε αυτά που ξεχωρίζουν είναι η αποδοχή των 600.000 ευρώ από το πρόγραμμα Φιλόδημος, το οποίο είχαμε υποβάλει πέρυσι για αθλητικές εγκαταστάσεις και μάλιστα συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δήμο Μαρονιά Σαπών, και αφορά τα γήπεδα των Σαπών, της Ξελαγανής, των Προσκυνητών και των Αμαράντων. Νομίζω ένα σπουδαίο έργο που όταν ολοκληρωθεί θα δώσει στην ΟΛΕΑ και στον αθλητισμό υποδομές οι οποίες είναι απαραίτητες και για την εποχή μας αλλά και για την περιοχή μας. Επίσης θα ήθελα να πω σε συνδυασμό με αυτό ότι έχουμε μία συνεργασία και με τον Περιφερειάρχη, όπου του παραδώσαμε μελέτη για την κατασκευή ταρτάν στο γήπεδο των Σαπών, όπου αν αυτό σε συνδυασμό και με την υπόσχεση του κυρίου Αυγενάκη κατά την εδώ επίσκεψή του γίνει συνδυασμός με το έργο των συντηρήσεων στο γήπεδα, νομίζω θα δημιουργηθούν σημαντικές αθλητικές υποδομές στο Δήμο μας. Η Οικονομική Επιτροπή όμως είχε και άλλες, και άλλα θέματα προς συζήτηση. Ανάμεσα σε αυτά ήταν και οι προμήθειες υλικών για την εγκατάστασή τους στις παιδικές χαρές, αφού τώρα δημοπρατήσαμε το έργο των παιδικών χαρών και πιστεύουμε ο εργολάβος θα εγκατασταθεί τις επόμενες εβδομάδες για να είναι έτοιμες μέχρι το καλοκαίρι. Είναι η έγκριση του τελικού πρακτικού για την εγκατάσταση του εργολάβου στην κατασκευή της βατότητας του δρόμου Προσκυνητών με κρυονέρι, δηλαδή με την παραλιακή ζώνη. Είναι ένα κομμάτι το οποίο όλοι θυμόμαστε ότι δημιουργεί πολλά προβλήματα και έχει καθυζήσεις σε πολλά σημεία του, οπότε μπορούμε να βοηθήσουμε με αυτό την προσβασιμότητα προς την παραλιακή μας ζώνη με ασφάλεια όχι μόνο των δημοτών του Δήμου Μαρονιάς Σαπών αλλά και των επισκεπτών στην περιοχή μας. Και βέβαια είχε και ένα ακόμη σημαντικό θέμα κατά την άποψή μου η χθεσινή Οικονομική Επιτροπή, την αποδοχή χρηματοδότησης επίσης από το Φιλόδημο για να εκπονήσουμε τη μελέτη για την κατασκευή σημείων φόρτωσης ηλεκτρικών οχημάτων στο Δήμο μας. Αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι ένα έργο που αφορά την αναβάθμιση των υπηρεσιών που έχουν να κάνουν με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι μια περιβαλλοντική καθαρά πρωτοβουλία και ο Δήμος μας έχει ενταχθεί σε αυτήν και ελπίζουμε σε δεύτερη φάση να προμηθευτούμε και τα οχήματα ώστε και όσοι διέρχονται από εδώ αλλά και όσοι έχουν αφετηρία το Δήμο μας να βρουν και αυτά τα σημεία στα οποία θα φορτίζουν τα ηλεκτρικά τους οχήματα.